Λοιπόν, βρισκόμαστε στον αύριο χώρο της ΣΑΕΚ, πρώην Διέκνα το λέμε και αυτό, για όσους δεν το γνωρίζουν, της Πτολεμαΐδας, και συνέλαβε ο φακός του ή Πτολεμαίος, η κάμερα μάλλον, την διευθύντρια την κυρία Σοφία Μπέση και την υποδιευθύντρια την κυρία Σοφία Παζίδου σε μια χαλαρή στιγμή μετά την ένταση, τη μεγάλη ένταση της ημέρας. Γελάτε, γιατί εγώ σας έφερα εδώ σχεδόν με το ζόρι. Ξέρω ότι σας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγγραφές στο φόρτε τους ηλεκτρονικές, μάλλον δηλώσεις αιτήσεις, να τα λέμε πιο σωστά. Οι εγγραφές θα γίνουν λίγο αργότερα. Λεπτομέρειες, κυρία. Και όχι μόνο. Θα τα πούμε όλα. Και όχι μόνο. Θα τα πούμε. Λοιπόν, κυρία Μπέση, πείτε μας σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη οι εγγραφές με το παράλληλο μηχανογραφικό, δηλαδή των επιτυχώντων με το παράλληλο μηχανογραφικό, στις 10 νέες ειδικότητες οι οποίες θα λειτουργήσουν φέτος και οι οποίες είναι και οι ίδιες τις οποίες γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, συνεχίζονται δηλαδή οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι τις 10 του μηνός, όπου λήγουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων στην πλατφόρμα HTTP. /diec.it.minedu.gov.gr, όπου εκεί κάνουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι. Μάλιστα. Ναι. Οι ειδικότητες είναι 10, είπαμε. Μπορείτε εντάχει να τις επαναλάβετε, να τις υπενθυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Ναι. Είναι διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, για πρώτη φορά αυτή η ειδικότητα. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρα σεφ, βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας, βοηθός εργοθεραπείας. Υπάρχει και στο τρίτο εξάμεινο αυτή η ειδικότητα. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύχης, αερισμού και κλιματισμού. Είχαμε πολλά χρόνια να τη βάλουμε, αλλά έχει έλλειψη η περιοχή από ψυχτικούς, οπότε την προτείναμε. Ζωγραφική τέχνη. Τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος και υποδήματος, σχεδιαστής μόδας, για πρώτη φορά και αυτή η ειδικότητα. Υποκριτική τέχνη υπάρχει ήδη και στο τρίτο εξάμεινο, οπότε προτείναμε και στο Α. Και τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, web design, είναι για κατασκευή ιστοσελίδων. Μάλιστα. Είναι πολύ καλές ειδικότητες. Έτσι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις για να βγάλουν να βγουν τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Παιδείας. Θα μας έρθουν οι καταστάσεις με τους επιτυχώντες και μετά θα ξεκινήσουν οι εγγραφές των επιτυχώντων. Κάποια πρώτη εικόνα, κυρία Παζίδου, έχετε? Να... αναφορικά με το ενδιαφέρον. Ένα δευτερόλεπτο. Ό,τι να θέλετε πω, να προσθέσετε. Ότι θα έχουμε πρώτη εικόνα στις 11 Σεπτεμβρίου. Στις 10 λείγουν οι εγγραφές, είπαμε, οι ηλεκτρονικές μάλλον, αιτήσεις για τα παιδιά του λυκείου δηλώσεις, που έχουν περάσει και λοιπά. Το μηχανογραφικό. Και θα λήξουν και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στις 10. Οπότε στις 11 θα γνωρίζουμε πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι και πόσοι έχουν αιτηθεί για να εγγραφούν με το σύστημα επιλογής. Μάλιστα. Τότε λοιπόν θα έχουμε εικόνα σαφέστερη και θα δούμε και πόσες κενές θέσεις υπάρχουν ώστε να συμπληρωθούν με νέες αιτήσεις, με εγγραφές εδώ στην... Ενδιαφερομένων. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Κάθε φορά, επειδή και εγώ χρόνια είμαι εδώ, βλέπω ότι δίνεται ένα περιθώριο. Υπάρχει περίπτωση και φέτος να δοθεί κάποια παράταση αναφορικά με τις εγγραφές? Τι εννοείται περιθώριο? Όταν δεν συμπληρώνουν κάποια τμήματα, υπάρχει τέλος, κάποιο πρόβλημα, θα δοθεί κάποια παράταση, τι λέτε? Αυτό θα το κρίνει το Υπουργείο στην περίπτωση που δουν ότι υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις, δηλαδή γιατί κάποια τμήματα ήδη από εμάς είχαν ήδη συμπληρωθεί οι θέσεις από το παράλληλο μηχανογραφικό, οπότε υπήρχαν λίγες θέσεις, δηλαδή 10 θέσεις μόνο. Για το σύστημα επιλογής. Βέβαια, εξαρτάται και από το πόσοι θα εγγραφούν μέχρι τις 10 του μηνός. Μάλιστα. Επομένως, αν δεν εγγραφούν, τότε το Υπουργείο θα αποφασίσει αν θα δώσει κάποια παράταση και αν θα υπάρξει άλλη φάση εγγραφών. Ωραία. Τώρα... Να σας πω λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφερόμενοι για κάποια συγκεκριμένα τμήματα. Έχουν εστιάσει στον αριθμό των ενδιαφερόμενων από το παράλληλο μηχανογραφικό και λένε, για παράδειγμα, ότι με 4 ενδιαφερόμενους δεν θα ανοίξει τμήμα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί το παράλληλο μηχανογραφικό είναι η μία ροή. Με το σύστημα επιλογής είναι η δεύτερη ροή που μπορεί το σύστημα επιλογής να το χρησιμοποιήσει και κάποιος το παράλληλο μηχανογραφικό. Άρα θα εξαρτηθεί από εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος που κάνει το παράλληλο μηχανογραφικό να ξανακάνει αίτηση
και αν θα τον δεχτούμε βέβαια, αλλά να ξανακάνει αίτημα μάλιστα. για να εγγραφεί με το σύστημα επιλογής. Οπότε δεν αποθαρρυνόμαστε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την ειδικότητα που μας ενδιαφέρει και εκ των υστέρων βλέπουμε. Μάλιστα, και κάτι τελευταίο να ρωτήσω για τους σχετικά με τους εκπαιδευτές. Υπάρχει ενδιαφέρον, θα καλυφθούν οι θέσεις, λοιπόν, θα έχουμε κάποια κενά. Ήθελα να σας πω το εξής. Βέβαια έχει ανοίξει ένα καινούριο μητρό ΣΑΕΚ εκπαιδευτών ΣΑΕΚ, συγγνώμη, το οποίο έχει κλείσει και θα το χρησιμοποιήσουμε με τη νέα, με το εξάμηνο, ναι. με το καινούριο εξάμηνο. Θα θέλαμε όμως να σας πούμε ότι ειδικά για το, όχι ειδικά, γενικότερα έχουμε κάνει την ίδια δουλειά, αλλά για το πρώτο τμήμα, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, ναι, ναι. ναι το δεύτερο είναι, ναι, έχουμε κάνει όλες τις συνεννοήσεις και με εκπαιδευτές και το εργαστήριο από τον Ποδοσάκιο, νοσοκομείο, ναι, ναι, ναι. αλλά ακόμα και με τα λεωφορεία που θα πηγαίνουν και θα έρχονται. Ωραία. Και είμαστε καλυμμένοι. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα τμήματα, όπως και με το σχεδιαστής μόδας, που είναι ένα καταπληκτικό τμήμα με πλήρως εξοπλισμένο Ωραία. Εργαστήριο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Ήσασταν λίγο στη στιγμή χαλάρωσης και το εκμεταλλεύτηκα. Εύχομαι καλή συνέχεια και σύντομα. Να πω κάτι τελευταίο, ναι. πολύ γρήγορα. Ότι 1 με 15 Σεπτεμβρίου είναι αιτήσεις κατάταξης για αποφύτου του ΣΕΠΑΛ αντίστοιχων ειδικοτήτων στο τρίτο εξάμηνο. Ωραία, ευχαριστώ. 1 με 15.